την πρόσκληση, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ευθέως την αντίθεσή μας στο λεγόμενο σχέδιο Λιαρόπουλου. Το λέω αυτό όχι από κάποια διάθεση αντιπολίτευσης, αλλά βλέποντας τα πραγματικά δεδομένα. Οι ανάγκες των αργολιδαίων για την παροχή υπηρεσιών υγείας είναι δεδομένες. Όπως και δεδομένο είναι ότι ο νομός δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που κοιτάζει εκτός των άλλων ένας επισκέπτης που θα έρθει και κυρίως ο οικογενειάρχης είναι να δει αν στον τόπο που θα έρθει για διακοπές ή τον τόπο που θα επισκεφθεί αν διαθέτει επαρκείς και κοντινές δομές υγείας. Βασικό λοιπόν ζητούμενο είναι οι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Τώρα, ενδεικτικό της σύγχυσης και της προχειρότητας είναι ένα γεγονός που θα σας το αναφέρω μετά από μια ερώτηση και μια παρέμβαση δικιά μου για τη δημιουργία παιδιατρικής κλινικής εδώ στην Αργολίδα, που λείπει. Πήρα την απάντηση ότι ήδη προχωράνε κάποιες διαδικασίες για ενίσχυση των δύο νοσοκομείων και για νέες θέσεις παιδιάτρων. Και μάλιστα η δέσμευση του Υπουργού ήταν μέχρι τέλος Απριλίου θα είχαν έρθει στο νομό, στο Άργος, τρεις νέοι παιδίατροι. Τελειώνει ο Μάης και ακόμα οι παιδίατροι δεν έχουν έρθει. Την ώρα λοιπόν που ο Υπουργός στη γραπτή απάντησή του μιλά για ενίσχυση των νοσοκομείων του Άργους και του Ναυπλίου, την ίδια ώρα το σχέδιο του Λιαρόπουλου προβλέπει ουσιαστικά την υποβάθμισή τους. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια σαφή απόδειξη της σύγχυσης και της ασυνεννοησίας που επικρατεί. Τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας και την κρισιμότητα της κατάστασης την αναγνωρίζουμε όλοι, την γνωρίζουμε όλοι. Όπως βεβαίως πιστεύω πως όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εξορθολογισμό όχι μόνο στο σύστημα υγείας, αλλά και σε ολόκληρο το κράτος, σε ολόκληρη τη δημόσια δομή. Άλλο όμως ο εξορθολογισμός και άλλο ο ακροτηριασμός. Και εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είναι λοιπόν κρίσιμο οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν να μην υποβαθμίσουν περισσότερο τις ήδη εγκληματικές υπηρεσίες υγείας εδώ στην Αργολίδα. Και εδώ οφείλω να επισημάνω τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του υπόλοιπου προσωπικού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας Λιγουριού, Επιδάβλου και Κρανιδίου για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους συμπατριώτες μας και τους επισκέπτες. Οφείλουμε λοιπόν ανεξάρτητα από ιδεολογικές πεπιθήσεις και τις κομματικές εντάξεις του καθένα μας σε αυτή την διεκδίκηση που έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών του τόπου μας να είμαστε ενωμένοι. Και το αίτημά μας πρέπει να είναι σαφές. Ναι στον εξορθολογισμό, όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον νομό μας. Ευχαριστώ πολύ.